τον κύριο Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλημέρα. Καλημέρα, τι μου κάνετε. Πολύ καλά, εσείς. Για μία φορά ακόμα δείχνετε ότι δεν μας ξεχνάτε και ότι θέλετε να έχετε μία πολύ καλή επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωση της περιφέρειας, κύριε Λεβέντη, και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εκλογές σε δύο εβδομάδες, κύριε Λεβέντη, και η θέση, η στάση και η ετοιμότητα της Ένωσης Κεντρών, ποια είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή. Ακούστε, η Ένωση Κεντρών παλεύει για δημοκρατία που δυστυχώς δεν υπάρχει, για ισοπολιτεία που δυστυχώς δεν υπάρχει, για δικαιοσύνη στην κατανομή βαρών που δυστυχώς δεν υπάρχει. Τα σκυλόψαρα ξεφεύγουν και τα βάρη πέφτουν στις πλάτες των αδυνάτων. Μαχόμαστε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Μπορεί να βρισκόμαστε στο 2012, μπορεί να λέμε ότι είμαστε κράτος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε αδιευκρίνιστα πάρα πολλά πράγματα και έχουμε μια δημοκρατία γεμάτη ελλείμματα και τρύπες. Σαν σουρωτήρι έχει γίνει η δημοκρατία μας. Αρκεί να σας πω, βλέπετε στα κανάλια, έχετε ακούσει ότι μετέχει Ένωση Κεντρών στις εκλογές? Πουθενά. Πραγματικά όχι. Πραγματικά όχι, και αυτό είναι, αυτό είναι προς δόξα της πολιτικής αλητείας που βασιλεύει παντού. Τα νέα της Ένωσης Κεντρών τα μαθαίνουμε μόνο από το site σας, κύριε Λεβέντη, και από εκεί που έχουμε και τις εκπομπές σας. Ναι, ο κύριος Τσίπρας που ήρθε χθες και μίλησε ενδιαφέρθη αν τα άλλα κόμματα την χάνουν σωστής μεταχείρισης. Όχι, ενδιαφέρθη μόνο για την πάρτη του. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έλλειψη δημοκρατικής συμπεριφοράς και έλλειμμα μεγάλο δημοκρατίας. Πρέπει να θεμελιώσουμε μια χώρα από την αρχή, σε νέες βάσεις. Η χώρα μας είναι ένα χούρι. Ένα χούρι όπου οι ισχυροί διαπρέπουν και μεσουρανούν και οι αδύνατοι πληρώνουν το κόστος. Αυτή είναι η χώρα μας. Λοιπόν, η 6η Μαΐου διακυβεύει πολλά πράγματα και πρέπει να το αντιληφθεί ο ελληνικός λαός αυτό. Και πρέπει εσείς, όταν έρχονται οι Τσίπρες, οι Παπαρίγες, οι Σαμαράδες και όλοι αυτοί και λένε τα προγράμματά τους, να τους πείτε όλα τα κόμματα την κάνουν εις μεταχείρισης. Μοιράσαν τώρα 60 εκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που ο λαός πεινάει. Την ώρα που κόβουν συντάξεις και μισθούς. Για χαρτοπόλεμο. Γιατί άλλο θα κάνουνε? Θα αρχίσουν τις γιγαντοαφήσεις από σήμερα και θα αρχίσουν τα σποτάκια. Σποτάκια, πληρωμές δημοσιογράφων, εξαγορά συνειδήσεων, ψυχολογική βία και όλα αυτά. Είναι αυτός τρόπος διεξαγωγής των εκλογών? Θέλουμε η Ευρώπη να μας σέβεται όταν εμείς δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας? Κύριε Πρόεδρε, δημοσκοπήσεις έδειχναν το προηγούμενο διάστημα μέχρι την ημέρα που ήταν νόμιμο να γίνονται ότι θα έχουμε μια πολυκομματική νέα βουλή μεταξύ 8 έως και 10 κομμάτων. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι? Είναι ψεύτικες. Οι δημοσκοπήσεις είναι απατεωνίσκες, γιατί αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις είναι οι ίδιοι που έχουν και τα κανάλια. Είναι οι ίδιοι οι καναλάρχες, οι 6-7 νταβατζίδες, όπως είπε ο Καραμαλής, οι οποίοι έχουν και τα κανάλια και κάνουν εκβιασμό επί των κυβερνήσεων για να παίρνουν έργα και προμήθειες, και έχουν την ιδιοκτησία των εταιριών δημοσκόπησης ακριβώς για να κάνουν χειραγωγήσεις και νταβατζιλίκια και επί της κοινωνίας. Οι δημοσκοπήσεις μην τις λογαριάζετε, γιατί από οι 2.000 που ρωτούν οι 1.500 μουτζώνουν και το αποτέλεσμα βγαίνει επί των 500, ενώ την 6η Μαΐου θα μιλήσει η κοινωνία, η οποία δεν θα κάνει το λάθος ούτε άκυρο να ρίξει, ούτε λευκό, ούτε αποχή, γιατί αυτό πάει στο πρώτο κόμμα ουσιαστικά, το επιδοτεί. Ευνοεί τα πρώτα κόμματα, ναι. Επομένως, ο λαός θα πάει να ψηφίσει. Θα πάει να ψηφίσει και εκεί βασιζόμαστε ότι ένα ιστορικό κόμμα σαν την Ένωση Κεντρών, που έχει σαν σκοπό την κάθαρση, καταρχάς ένα κελί στον Κορυδαλό περιμένει τον κάθε καναλάρχη. Γιατί το 1999 κλέψανε 32-3 δραχμές. 32-3 δραχμές που κλέψανε στο χρηματιστήριο είναι 96 δις ευρώ. 96 δις ευρώ του 1999 είναι όλο το δημόσιο χρέος το σημερινό, 400 δις που είναι. Όλο, νομισματικά δηλαδή, άμα κάνεις την αναγωγή τα 96 δις του 1999 πόσα είναι εν έτη 2012, θα βγάλεις ότι είναι 400 δις ευρώ. Δηλαδή, άντε να είναι λίγο λιγότερα, 300, και τα άλλα 100 δις να είναι τα ρουσφέτια του Παπανδρέου, τα στάζ του Καραμαλή, οι κλεψές του Τσοχατζόπουλου και των διαφόρων. Δηλαδή,
πιστεύω ότι το 1999 τότε κλέψανε όλο το δημόσιο χρέος οι 6-7 καναλάρχες. Τότε κλέψανε όλο το δημόσιο χρέος. Καταλάβατε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι καλούμαστε σήμερα να πτωχεύσει η χώρα επειδή 6 οικογένειες φάγαν τα λεφτά και τα έχουν πάει στην Ονδούρα, στον Παναμά, σε ναυτιλιακές εταιρείες. Και καλείται ο ελληνικός λαός τώρα να φυτοζωεί με μισθούς Βουλγαρίας και Εσθονίας, γιατί αυτοί οι κύριοι μας κλέψαν τα λεφτά. Και τι είναι, τρόπο ξέφυγαν από την τσιμπίδα του νόμου, διότι έχουν τις κυβερνήσεις υποχείριά τους, τον κάθε Καραμαλή, τον κάθε Παπανδρέου, τον κάθε Σαμαρά, τον κάθε Βενιζέλο, τον έχουν για Φιλιππινέζα τους, έχουν τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες και κάνουν αποχάβνωση και πλήση εγκεφάλου στον κόσμο, και δι' αυτού του τρόπου μένουν στην εξουσία. Λοιπόν, η 6η Μαΐου είναι μια μέρα που μπορεί ο ελληνικός λαός να δώσει απάντηση με το ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών, γιατί πολλά κόμματα κατεβαίνουν, έχω ακούσει 30 τόσα κόμματα. 36 κόμματα, αλλά τι κόμματα είναι αυτά, τι κόμματα είναι αυτά, δεν έχω καταλάβει. Πού ήταν όλα τα χρόνια αυτά, όταν εγώ το 1990 είπα στον Παραγιωτόπουλο ότι η χώρα θα φτωχεύσει στην εκπομπή Προφίλ, πού ήταν αυτοί οι κύριοι? Πού ήταν αυτοί οι κύριοι που ζήτησα, αν συνεχιστούν τα ρουσφέτια και η λαϊλασία του κράτους από τα κόμματα και από τα επιτελεία τα κομματικά, ότι θα πτωχεύσουμε? Όλοι αυτοί οι κύριοι ήταν γρανοζωμένοι και βολευόντουσαν στα κομματικά επιτελεία. Τώρα τι κάναν κόμματα? Να πούν τι δηλαδή, αφού φτωχεύσαμε, πώς θα ξαναστηθούμε, σταθούμε ορθοί? Κύριε Λεβέντη, καταρχήν να μεταφέρω τους εγκάδους χαιρετισμούς από ένα φίλο κρατή από την προχή της Ετίας που επικοινώνησε μαζί μας και στην εχάρη την πρωτοβουλία για να είμαστε στον αέρα και να μιλήσουμε μαζί, διότι θεωρεί ότι είστε από τους πολιτικούς εκείνους που έχετε με κάποιο τρόπο απομακρυνθεί από τα μεγάλα μέσα ενημέρωση, δεν φαίνεστε πουθενά, γιατί προφανώς σας θερούν το δικαίωμα να εκφράζετε ελεύθερα τις απόψεις. Όχι, ο λόγος που έχω απομακρυνθεί, το ξέρει και ο φίλος μας πιθανώς στη Ετία, είναι ότι έχω ζητήσει αναμόχλευση της υπόθεσης του χρηματιστηρίου. Διότι σας λέω, εκλάπησαν 32-3 δραχμές. Κάθε 3 δραχμές είναι 3 δις ευρώ. 96 δις φάγανε 6 οικογένειες. 96 δις ευρώ. Αν το 1999 συνέβη αυτό, η αξία των χρημάτων σήμερα πόση είναι μαζί με τους τόκους? Δεν είναι 250-300. Το χρέος μας σήμερα είναι 400. Το χρέος της Ελλάδας είναι. Ναι, άρα δεν έχουμε μιλούμε ότι τα φάγανε οι πάγκαλοι αυτοί, οι πελατειακές σχέσεις, οι διορισμοί, που εν μέρει οι μίζες, όλα αυτά τα κόμματα που τρώνε, που πίνουνε, τα κομματόσκυλα που διορίσαν στη Βουλή, τα 1700 κομματόσκυλα, έχει ο Σιούφας βάλει την κόρη του, ο Πολύδωρας την κόρη του, ο Λεβέντης ο Θανάσης που είναι στο Γκουβέλι έχει βάλει το γιο του. Βρήκαν δηλαδή στη Βουλή άσυλο να βάλουν τους συγγενείς τους για να πιάνουν δουλειά οι βουλευτές. Μάλιστα, κύριε Λεβέντη, λοιπόν, ένα ακόμα μήνυμα έχω από φίλο ακροατή. Αν η Ένωση Κεντρών θα έχει ψηφοδέλτιο στο νομό Λασιθίου και... Παντού έχει Ένωση Κεντρών. Η Ένωση Κεντρών κατεβαίνει με πληρότητα υποψηφίων βουλευτών. Σήμα είναι τη έξοδος από το σκοτεινό τούνελ. Υπάρχει πληρότητα υποψηφίων βουλευτών σε όλους τους νομούς της χώρας. Αρκεί εσείς να παλέψετε, άμα γίνουν ατιμίες, γιατί φοβάμαι και ατιμίες και νοθείες, να μην διστάσετε να ζητήσετε το ψηφοδέλτιο επίμονα και να διαδώσετε σε όλη την Κρήτη από την οποία περιμένω στήριξη, ότι πρέπει ο κεντρός χώρος να επιστρέψει στη Βουλή, ώστε να περιμένει κάθε καναλάρχη ένα κελί στη φυλακή του Κορυδαλού. Και η πολιτική δεν είναι μόνο κλέφτης ο Τσοχαντζόπουλος, πολύ περισσότερο από τον Τσοχαντζόπουλο έχουν κλέψει πολύ και στον Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Και εκείνοι πρέπει να πάνε φυλακή. Διότι πιστεύω ότι την σύλληψη του Τσοχαντζόπουλου την κάνανε για δημόσιες σχέσεις, για να πούνε να έναν τον φυλακίζαμε και να γλιτώσουν οι άλλοι. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο, όλοι ξέρανε ότι τα παίρνουν από τη Siemens, όλοι ξέρανε ότι κάθε εργολάβος δημοσίων έργων για να πάρει μια δουλειά δίνει 15% μίζα στην Ελλάδα, όλοι ξέρουν τι συνέβη στην Ολυμπιάδα με την αλητεία με τα δημόσια έργα. Αυτά όλοι τα γνωρίζουν, ότι το λογιστήριο της ΕΡΤ, αν μπει εισαγγελέας, πάνε φυλακή όλοι μαζί. Αυτοί που παριστάνουν παραγωγούς, συνεργάτες, κάτι που κάνανε εκπομπές στον ΟΠΑΠ, ότι αν πάμε θα βρούμε άλλη αλητεία εκεί και έναν τρόπο που τρώγανε, βυζένανε τη χώρα,
στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, στις οικολογικές που ο Αλαφούζος κάνει δενδροφυτεύσεις, γιατί τις κάνει και στηρίζει τους οικολόγους? Γιατί έχουν κάνει μη κυβερνητικές οργανώσεις και καταθέτουν φακέλους και παίρνουν λεφτά από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και είναι πολλά λεφτά ετησίως αυτά για να κάνει ο Αλαφούζος στο Sky συνεχώς δενδροφυτεύσεις και κλήσεις για να έρθουν εθελοντές να συμβάλλουν στους καθαρισμούς, να συμβάλλουν σε όλα αυτά που κάνει. Όλα αυτά είναι για το Θεαθήνε. Το παρελθόν του κ. Αλαφούζου με τα λαθρεμπόρια είναι γνωστό. Δεν νομίζω και με τις τσάντες που πήγαινε στο Μητσοτάκι. Και ο άνθρωπος αυτός τώρα τι κάνει? Κοροϊδεύει τον κόσμο ότι δενδροφυτεύει και ότι καθαρίζει, και υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις που βυζένουν επίσης τη χώρα και ο εισαγγελέας έχει το φάκελο και κλώθει. Δεν τον προχωράει σωστά. Μάλιστα. Και θα έχει ο εισαγγελέας ευθύνη για το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί είναι 110 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κύριε Λεβέντη. 110 εκατομμύρια, κύριε Κολομπίλια μου, 110 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο δεν είναι ασήμαντο ποσό μόνο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όταν η Ελλάδα πάμε για μισθούς Βουλγαρίας. Πάμε για συντάξεις τώρα, μου έλεγε ένας που χθες έπαιρνε 1600 και τώρα λέει παίρνω 860. Δεν είναι σοβαρά πράγματα μέσα σε ένα χρόνο που λαιλάτισαν το εισόδημα των εργαζομένων. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός λαός στις 6 Μαΐου. Αν κάνει το λάθος αυτούς που έλεγε προδότες και κλέφτες προμηνών στην πλατεία Συντάγματος, αν κάνει το λάθος να τους ψηφίσει, θα έχει πια την ευθύνη ο ίδιος ο λαός. Αναγνωρίσει την Ένωση Κεντρών και τον Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, έχω ένα λεπτό μέχρι τις διαφημίσεις των 9:30. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε σχετικά με ένα πρόσφατο σχόλιο που κάνετε σε συνέντευξη σας, ότι η Ελληνική Βουλή χρειάζεται μία ανανέωση της τάξης του 60% και περισσότερο. Είναι αυτό εφικτό, κύριε Λεβέντη, να γίνει? Είναι εφικτό να μπουν ένα λεπτός, κόμματα, να μπουν 18 κόμματα νέα. Να φτάσει η Νέα Δημοκρατία 12%. Το Πασόκ 8%. Να εξοντωθούν ό,τι έκανε η Τουρκία. Η Τσιλέρ είχε 25% και πήγε 3. Ο Γιλμάζ είχε 22%, πήγε 5. Έξω από τη Βουλή όλοι. Ο Ετσεβίτ το ίδιο. Οι Τούρκοι είναι πιο ευφυείς από εμάς. Διώξανε, σου λέει, ό,τι σαπίζει, ό,τι παλιώνει διαφθείρεται, σαπίζει. Οι Τούρκοι δώσανε μια γραμμή, βλέπω ότι είναι πολύ πιο όρημη. Ενώ εμείς είμαστε κολλημένοι και τρελοί. Κουκουέ λέει, θα προδώσω λέει τα κόκαλα του παππού μου αν δεν ψηφίσω κουκουέ. Αυτές είναι οι λυθιότητες. Το σύγχρονο κουκουέ είναι ένα κόμμα εμπορίου, μια ανώνυμη εταιρεία. Μάλιστα. Μια ανώνυμη εταιρεία, τι είναι οι κομμουνιστές? Κερδοσκόποι έχουνε τον 902, με καλέσανε ποτέ. Νταβατζίδες είναι. Και οι κομμουνιστές και ο Τσίπρας και όλοι. Νταβατζίδες είναι. Μάλιστα. Ο Τσίπρας τι είναι, τι προτείνει? Θέλω από σήμερα να κλείσουμε ένα ραντεβού για την τελευταία εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα. Κάποια από τα πρωινά που θα, στο δύσκολο πρόγραμμά σας, θα έχετε το περιθώριο από τις 9 μέχρι τις 10 να ξαναμιλήσουμε. Θα πω πολύ το όνομά σας, αλλά επιπλέον η Ένωση Κεντρών και Κρήτη είμαστε δεμένοι. Πολύ ωραία. Είμαστε δεμένοι. Να μπαίνουμε στο αντιδιαπλοκή.gr. Αντιδιαπλοκή.gr. Όλες οι εκπομπές που κάνω τις βάζω εκεί. Πολύ ωραία. Και κάνω και κάθε βράδυ 10 με 12 ζωντανή ιντερνετική εκπομπή. Να μπουν στο αντιδιαπλοκή.gr που παρακολουθεί όλη η Ευρώπη. Πολύ ωραία. Κύριε Λεβέντη, θα τα ξαναπούμε θερμές ευχαριστίες. Καλημέρα να έχετε. Καλή μόνο. Εν μέσω ενός σκοταδισμού που βασιλεύει. Η δημοκρατία σε εμάς είναι πάντα στον ψηλά, κύριε Λεβέντη. Η Κρήτη και σε αυτό είναι θαραλέο υπόδειγμα. Δεν κλείνουμε ποτέ πόρτες και αυτιά και μάτια. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λατό FM στους 103,3. Ροκ,